Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλημέρα από την πρώτη ανάρτηση. Μας παρακολουθείτε από τις 9 μέχρι και τις 11. Είμαι η Νικολέτα και μαζί με την Κυριακή, όπως είπαμε, θα βρισκόμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11 να αναλύουμε τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα, Τρίτη Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου, σιγά σιγά πλησιάζουν και λιγοστεύουν οι μέρες για να έρθουν τα Χριστούγεννα. Οι δρόμοι και οι πλατείες είναι αρχίζουν και στολίζονται. Ωραίο περιβάλλον περισσότερο για τα παιδιά Κυριακή. Να σου πω και μια καλημέρα. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Καλημέρα λοιπόν. Και για τους μεγάλους λοιπόν. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα, τη 10η Δεκεμβρίου. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η Παγκόσμια ημέρα ιδιοκτησίας. Ωραία ημέρα παγκόσμιων δικαιωμάτων, πρέπει να υπάρχουν δικαιώματα στους ανθρώπους. Τα σημαντικότερα λοιπόν γεγονόταν σαν σήμερα το 1520 ο Μαρτίνος Λούθυρος και η δημοσίως στην Παπική Βούλα. Ο Ποντίφικας τον καλούσε να αποκηρύξει τις θέσεις του. Ο Λούθυρος όμως αρνείται και ένα μήνα αργότερα αφορίζεται. Το 1893 η Ελλάδα κηρύσσει πτώχευση. Ο Χαρίλαος Τρικούπης δηλώνει στη Βουλή «Δυστυχώς επτωχεύσαμε». Και το 1904 ο φημισμένος Ρώσος φιλόσοφος Ιβάν Πάλβοφ παίρνει το βραβείο Νόμπελ για τα πετυχημένα πειράματά του και τις μελέτες του στα εξαρτήματα αντανακλαστικά. Το 1932 στην Ελλάδα η Επιτροπή της Οργάνωσης για τα Δικαιώματα της Γυναίκας ζητά από την κυβέρνηση την επέκταση της στην παροχή ψήφου στις γυναίκες για τις γενικές. Και πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο τις σημαντικότερες γεννήσεις που έχουν συμβεί σαν σήμερα τη 10η Δεκεμβρίου. Το 1970 γεννήθηκε ο Γκαλόπ Φαγκμεράιν, ο Αυστριακός περιηγητής, δημοσιογράφος, πολιτικός και ιστορικός, περισσότερο γνωστός για τις περιηγητικές αφηγήσεις του και τις θεωρίες του σχετικά με την φυλετική καταγωγή των Νεοελλήνων. Το 1830 γεννήθηκε η Έμιλι Ντίκινσον, η Αμερικανίδα ποιήτρια. Και το 1876 γεννήθηκε ο Σβεν Βινγκσβίστ, Σουηδός εφευρέτης και βιομήχανος, συνιδρυτής της βιομηχανίας SKF, του μεγαλύτερου παραγωγού ένσφαιροτριβέων, ρουλεμάν δηλαδή, παγκοσμίως. Και σε αυτό το σημείο να πάμε να δούμε και τους σημαντικότερους θανάτους. Το 1041 ο Μιχαήλ Δέλτα, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1198 ο Αβερόης Άραβας, φιλόσοφος. Και το 1896 πέθανε ο Αλφρέντ Μπερνχάιντ Νόμπελ, Σουηδός χημικός και μηχανικός, εφευρέτης και επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος που αθλοθέτησε τα ομώνυμα βραβεία, τα οποία απομνέμονται κάθε χρόνο στην επέτειο για το θάνατό του. Είδαμε λοιπόν και τα σημαντικότερα γεγονότα, τις σημαντικότερες γεννήσεις αλλά και τους θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα τη 10η Δεκεμβρίου. Και σε αυτό το σημείο να πάμε να ρίξουμε μία ματιά στις σημερινές αθλητικές και πολιτικές εφημερίδες. Και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Προσλήψεις εξπρές σε σχολεία, υγεία και δήμους. 7.400 στην παιδεία. Αναλυτικοί πίνακες με την κατανομή σε όλη την Ελλάδα, οι ειδικότητες και τα προσόντα που απαιτούνται. 1.300 σε νοσοκομεία. Τα κριτήρια μοριοδότησης για την κάλυψη αναγκών με 9 μήνες συμβάσεις των 800 ευρώ. 988 σε ΟΤΑ και ΔΕΚΟ. Τεχνίτες, διοικητικοί εργάτες, οδηγοί, βρεφονιπιοκόμοι σε δήμους, ΔΕΗ και ΕΛΤΑ. Αιτήσεις έως τις 13 Δεκεμβρίου. Αμφισβητεί τη Θράκη, παραλήρημα Ερντογκάν για Τουρκία έως το Σαράγεβο. Και στην εφημερίδα των συντακτών, εμείς είμαστε οι κακοί φασίστες, να σκοτώσουμε τον Εβραίο που κρύβουμε μέσα μας. Σκοπός μας δεν είναι να βελτιώσουμε αυτούς που είναι στο κοινοβούλιο, αλλά να τους τελειώσουμε για πάντα. Όλοι οι προδότες και τους αξίζει πέλεκης βαρύς. Στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, μακρύ χέρι στις καταθέσεις, σως για τις συντάξεις, στεγνώνουν τα ταμεία, Eurogroup. Τον Ιανουάριο θα δούμε. Από 12 Δεκεμβρίου, κατασχέσεις εξπρές οφειλών του Δημοσίου. Εκατομμύρια δάκρυα για τον Μαντέλα. Ακριβένει η ζωή, απομακρύνεται η ανάκαμψη. Επιξηρού ακμή στο Καποδιστριακό. Πεδομάζωμα από το αυγό του φιδιού. Στην εφημερίδα Τα Νέα, οι 58 έγιναν χθες 3.000 και δηλώνουν «Ήρθαμε για να μείνουμε». Κέντρο αριστερά. Ματέο Ρέντσι, ο πολυσυλλεκτικός ηγέτης, η ώρα των δημοκρατικών πολιτών, ιδιωτικοποιήσεις, Άραβες και Τούρκοι με 400 εκατομμύρια παίρνουν τον αστέρα. Eurogroup, τον Ιανουάριο, η συμφωνία με την Τρόικα, παιδεία, πόλεμος νεύρων και καταλήψεις στο Πανεπιστήμιο. Και να περάσουμε στην εφημερίδα Η Δημοκρατία.
Η εφορία κάνει βουτιά σε καταθέσεις. Σοκ και δέος από την πέμπτη επιταγή εισόδου για δουλειά σε 4.000 νέους έως 29 ετών και 500 προσλήψεις στον ΟΤΕ. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα η ημερησία, η κατανομή του ΕΣΠΑ που θα επενδυθούν τα 15,3 δισεκατομμύρια στην 7 ετία. Σε καινοτομία ανταγωνιστικότητα το 25% των πόρων για το μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης και το σιδηροδρομικό δίκτυο μεταφορές θα διατεθούν 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην εφημερίδα Έθνος, η Χρυσή Αυγή χωρίς κουκούλες, ναζιστές, εγκληματίες και κουκλούξ, Κλάν, Μιχαλολιάκος και ΣΥΑ, εκπαιδευτής στα τάγματα εφόδου ο Κασιδιάρης. Ξεκίνησαν οι κατασχέσεις εξπρές, μεγάλος αδελφός της εφορίας στις καταθέσεις και στα δάνεια. Κίνηση των 58, ελπίδες για την ελιά. Ιδιωτικοποιήσεις, Άραβες και Τούρκοι για τον Αστέρα. Ολυμπιακός Άντερλεχτ, τα όπλα του Μίτσελ. Ενώ στην ναυτεμπορική, πώς θα γίνει η κατανομή των 21 δισεκατομμυρίων ευρώ του ΕΣΠΑ. Υπουργείο Οικονομικών, Διετής Παράταση Φορολογικής Παραγραφής. Ύφεση, υποχώρηση κατά 3% το ΑΕΠ στο ΓΑΜΑ στο τρίτο εξάμηνο. Υπουργείο Εργασίας, πρόγραμμα επιχορήγησης για τους ανέργους νέους. Η αξιολόγηση τελειώνει τον Ιανουάριο. Ασφαλιστικό, ζητούνται άμεσα νέοι πόροι για τα ταμεία. Αγροτική οικονομία, προσπάθειες για την παραγωγή των οσπρίων. Και στην εφημερίδα ο Ριζοσπάστης, να δυναμώσουμε το ΚΚΕ παντού. Μεγάλη εκδήλωση για τα 95 χρόνια του κόμματος. Για την μαχητική υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών συμφερόντων απέναντι στο κεφάλαιο. Για να ενισχυθεί η αντίθεση σε κάθε μορφή αστικής διακυβέρνησης και διαχείρισης προς όφελος των μονοπωλίων. Για να ανοίξει ο δρόμος για την προοπτική της εργασίας λαϊκής εξουσίας. Και στην εφημερίδα η Εσπρέσο. Κινέζος θέλει τη μισή Ακρόπολη. Ρώσοι κρίση αλλά και Έλληνες εφοπλιστές χτυπούν τα νεοκλασικά της περιοχής. Περιζήτητα τα σπίτια με θέα τον Παρθενώνα. Η δημόσια τηλεόραση αναζητεί νέο Σπύρο. Προκύσεται διαγωνισμός. Σε 30 λεπτά η κάμερα που βλέπει τα μάτια ψυχασθενείες. Τράκαρε με το γιο ταχύτης, πήρε ταξί και ξανατράκαρε. Απίστευτη ιστορία περιπέτεια για το κορίτσι των Ράδιο Αρβίλα. Ποιος πέταξε στο ναύπλιο 200.000 ευρώ στα σκουπίδια, πρόστιμο για τσιγάρο στον έναν πελάτη καφενείου. Γιατί έγραψαν όσους πήραν την ξυλία που ξεβράστηκε. Είδαμε λοιπόν και τις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Να πάμε όμως να ρίξουμε μία ματιά στις αθλητικές εφημερίδες που έχουμε σήμερα και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα «Η Πράσινη». Ομάδα σιγουριά για το μέλλον του Παναθηναϊκού και τον Ολλανδό για κούπες. Ενώ στην εφημερίδα Live Sport, Sport Day μάλλον Κυριακή. Ό,τι θέλει παίρνει απόψε η σειρά της Άντερλεχτ να υποταχθεί στη θέληση του Ολυμπιακού στο φλογισμένο Καραϊσκάκης. Μίτσελ, δεν περιμένω δώρα να λάμψει ο Ολυμπιακός. Ποιο το σχέδιο του Ισπανού τεχνικού για απόψε. Δεν μπρομ, δεν ήρθαμε να ξεφτυλιστούμε. Έτοιμος για την πρόκριση στους 16 του Champions League, ο θρύλος. Στην εφημερίδα Ώρα των Σπορ, όποιος δεν μπορεί θα φύγει από την ΑΕΚ. Μπάσιμο Ντούσκο στα αποδυτήρια και αυστηρή ομιλία μετά από συζήτηση που είχε και με τον Τίχνη. Καθάρισε η ΑΕΚ εκτός τόπου και χρόνου ο Νοτιάς. Καταπέλτης ο Αλεξίου, δεν επιδικάζονται χρήματα στην ΑΕΚ. Έβαλε πλάτη και ο Νικολαίδης. Μόνο ένας θα ανέβει στην Σούπερ Λίγκα. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα «Η Γάτα». Τώρα μιλούν τα φαβορή. Δύο άσοι και ένα γκολ στην τριάδα της βασικής πρότασης με τρία διπλά το σύστημα. Ένας άσος, ένα χ και ένα μάτς με 2-3 γκολ συμπληρώνουν την εξάδα με αποδόσεις από 1,80 έως 3,30. Στην εφημερίδα Goal News, ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Έτσι θα γίνει γήπεδο στη Λεωφόρο. Συνέντευξη του Παναθηναϊκού κινήματος στον Κώστα Γούλη. ΑΕΚ, τρελαμένος ο Μελισανίδης. Χοντρό χέρι από Ντούσκο και Δέλα. ΠΑΟΚ, πλώρη για πρωτιά. Κατάπια τη Σφυρίχτα. Παλαιτοϊκός Πανιόνιος 0-0. Είδαμε λοιπόν και τις εφημερίδες της ημέρας, τις αθλητικές και τις πολιτικές εφημερίδες της ημέρας, την 10η Δεκεμβρίου. Και σε αυτό το σημείο να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί μέχρι αυτή την ώρα το zoogla.gr.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο σέλιδο της ζούγκλας. Φακελάκι σε δικαστή. Καταγγελία φωτιά επιχειρηματία για πληρωμένη απόφαση. Το δεύτερο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, αρχαία λίμνη στον Άρη. Το ρομπότ Curiosity της NASA εντόπισε τα απομεινάρια της. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, φοβάστε να τους αγγίξετε. Υπάλληλοι του κράτους και φίλοι επιχειρηματίες στο απειρόβλητο. Και το τέταρτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, το σημείο της συμπλοκής. Αυτοψία της ελληνικής αστυνομίας στην περιοχή όπου έπεσε νεκρός ο αστυνομικός Κοστένης. Είδαμε λοιπόν και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί μέχρι αυτή την ώρα η ζούγκλα. Μπορείτε και εσείς καθημερινά να επισκέπτεστε το zoogla.gr για να ενημερώνεστε για θέματα που αφορούν την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Να θυμίσουμε, Κυριακή, μία φορά τους τρόπους επικοινωνίας για να μπορούν και οι τηλεθεατές μας να μας καλούν και να μας λένε οτιδήποτε εκείνοι επιθυμούν. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211 55 50 500, να μας βρείτε στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση αλλά και στο Twitter πάλι με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Είδαμε λοιπόν και τους τρόπους επικοινωνίας που μας τους είπε η Κυριακή η Τσανικίδη. Σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Αφασία.gr και τηλεόραση της ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς αφασία γιατί, παραδεχτείτε το, είμαστε αφασία. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Επιστρέψαμε, καλημέρα και πάλι. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα και μαζί με την φίλη μου και συνάδελφό μου Κυριακή θα βρισκόμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πούμε για έναν διαγωνισμό που τρέχει, έναν διαγωνισμό που θα είναι πολύ τυχερός ή τυχερή ή όποιος το κερδίσει. Ένα iPad λοιπόν 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ μπορεί να γίνει δικό σας εάν κάνετε ένα like στο afasia.gr. Είναι ένας διαγωνισμός σε συνεργασία του afasia.gr και του zoogla.gr. Άρα μπαίνετε στο Facebook, κάνετε ένα like και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση για να κερδίσετε το iPad που κάνει σήμερα 720 ευρώ. Είναι πολύ ωραίο δώρο, το λέμε καθημερινά. Όποιος ή όποια το κερδίσει να το χαίρεστε. Θα πούμε και το όνομα
του κερδισμένου, αυτού του ανθρώπου δηλαδή που θα κερδίσει το iPad, και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στον καιρό και να πούμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Αρνιακό, τον αγαπημένο μας κύριο Τάσο Αρνιακό, ο οποίος μας λέει την πρόγνωση του καιρού με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Κύριε Αρνιακέ, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Τσίχου, κυρία Τσανικίδου και πρωτίστως στους φίλους ακροατές. Είστε καλά? Ορίστε. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Πώς πάει? Το τηλέφωνο, καλά είμαστε. Πώς πάει? Πώς πάει ο καιρός, για πείτε μας, τι εξελίξει. Έρχεται χιονιάς, έρχεται χιονιάς. Χιονιάς. Από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε πτώση της θερμοκρασίας, ισχυροποίηση των ανέμων που θα φτάσουν τα 8 και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο το βράδυ ακόμα και τα 9 φορ. Και χιονόνερο, χιόνι και κυρίως στις ορεινότερες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Χαλκιδικής, των νησιών του Βορείου Αιγαίου, των Σποράδων, της Ανατολικής Θερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Αττικοβιωτίας, της Εύβοιας και των Κυκλάδων. Μέσα στη νύχτα ο χιονιάς θα προχωρήσει νοτιότερα και θα φτάσει αύριο και στην Κρήτη. Τα χιόνια όμως θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θα είναι περιορισμένα, διότι ναι μεν θα κάνει κρύο, ναι μεν θα φυσάει, αλλά ο χιονιάς έρχεται από την βόρεια Ρωσία και από τις στέπες της βόρειας Ρωσίας και από την Ουκρανία, οπότε είναι ξηρός και δεν έχει υγρασία για να ρίξει πολύ χιόνι. Το χιόνι θα είναι επιλεκτικό και θα επηρεάσει κυρίως την Αττική, στις βόρειες περιοχές, στα βουνά βέβαια, Πάρνηθα, Μητό, Πεντέλη και τα υπερβόρεια προάστια, κυρίως Βαρνάβα, Γραμματικό, Καπανδρίτη, Άγιο Στέφανο και από την άλλη πλευρά Βίλια, Ινόη, Χάζα, ο δρόμος που πηγαίνει προς τη Θήβα. Οι χιονοπτώσεις όμως, όπως είπα, θα είναι πρόσκαιρες και όχι πολύ επίμονες. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε χιονοπτώσεις, αλλά όχι σπουδαίες χιονοστρώσεις. Χιονόστρωση θα έχουμε στα βουνά, αλλά όχι μέσα στις πόλεις και κυρίως μέσα στο στενό ιστό της Αθήνας. Θα χιονίσει αύριο και στα νησιά του Αιγαίου και στις Κυκλάδες και στην Άνδρο και στην Άξο. Επίσης θα χιονίσει από αύριο και μεθαύριο και στην Κρήτη, εκεί τα χιόνια θα είναι περισσότερα. Η θερμοκρασία σε ραγδαία πτώση θα πέσει σε σχέση με τις σημερινές θερμοκρασίες που θα προλάβουν να φτάσουν τους 15-16 βαθμούς μέχρι το μεσημέρι. Θα πέσει 8 βαθμούς, 6 με 8 βαθμούς κάτω. Αύριο θα έχουμε μονοψήφιες θερμοκρασίες, δηλαδή κάτω από το 10, σε ολόκληρη τη χώρα, εκτός τα νησιά του Ιωνίου, όπου εκεί η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 12 και τους 13 βαθμούς Κελσίου, διότι δεν θα επηρεάζονται από αυτό το ξεροβόη, θα έλεγα. Η κατάσταση θα βελτιωθεί λίγο την Πέμπτη, αλλά την Παρασκευή περιμένουμε νέα επιδείνωση του καιρού με τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτή τη φορά όμως στις νοτιότερες περιοχές, κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, όχι τόσο την Αττικοβιωτία και την Στερεά. Μετά την επιδείνωση αυτή της Παρασκευής περιμένουμε το Σάββατο σιγά σιγά ο καιρός να βελτιωθεί, θα σταματήσουν τα φαινόμενα παντού. Και την Κυριακή περιμένουμε πια άνοδο της θερμοκρασίας με αρκετό ήλιο αλλά και τσουχτερό κρύο, με παγετό όλες αυτές τις ημέρες στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή αρνητικές θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάσουν και τους μείον 9, μείον 8 βαθμούς Κελσίου στις γνωστές περιοχές για τις χαμηλές θερμοκρασίες, Κλόρινα, Κοζάνη, Καστοριά, Λεμαΐδα, Κοζάνη, αλλά και το Νευροκόπη και το Παρανέστη της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Κάπως έτσι προαλήφεται ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Ωραία πράγματα. Χρειάζεται, η αλήθεια είναι, αν και εγώ γκρινιάζω λίγο με το κρύο, αλλά χρειάζεται έτσι να δούμε και χειμώνας, γιατί έχουμε και μήνα Δεκέμβριο. Έτσι είναι, έχετε δίκιο, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και αυτούς που δυστυχώς δεν έχουν τα αναγκαία θερματικά σώματα για να ζεσταθούν. Είναι δηλαδή από τη μια φυσιολογικό το Δεκέμβρη να έχουμε κρύο, απ' την άλλη όμως πρέπει να σκεφτόμαστε τους συνανθρώπους μας οι οποίοι πάσχουν εξαιτίας αυτού του κρύου αυτές τις μέρες. Και το κράτος δεν κάνει τίποτα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Αρνιακέ, που ήσασταν μαζί μας για άλλη μια φορά. Καλημέρα. Καλημέρα.
Είδαμε λοιπόν και την πρόγνωση του καιρού από τον κύριο Αρνιακό και εμείς λέμε σε αυτό το σημείο να ξεκινήσουμε τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα κυρίως, τα θέματα όπως είπαμε να ξεκινήσουμε με το ρεύμα, αφού είναι ένα θέμα το οποίο αφορά περισσότερα, όλο και περισσότερα νοικοκυριά. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι ζουν χρόνια χωρίς ρεύμα. Μιλήσαμε και την περασμένη εβδομάδα για την περίπτωση της κυρίας Ευσταθίας, αν δεν κάνω λάθος, Ευγενίας, της κυρίας Ευγενίας, όπου ζει 3 χρόνια χωρίς να έχει ρεύμα. Να πάμε όμως στο μπλόκο στις διακοπές του ρεύματος, καθώς την άμεση επανασύνδεση του ρεύματος και αναστολή των διακοπών ηλεκτροδότησης λόγω χρεών για τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών που ήταν εγγεγραμμένοι στις λίστες των κοινωνικών προνοιακών δομών, δήμων, περιφερειών και της Εκκλησίας. Την 1η Νοεμβρίου αποφασίστηκε η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπό τον Υπουργό Γιάννη Μανιάτη με συμμετοχή των Προέδρων των Ενώσεων Περιφερειών και Δήμων, του κυρίου Σγουρού δηλαδή και του κυρίου Ασκούνη, καθώς και του Προέδρου της ΔΕΗ, του κυρίου Ζερβού. Οι λίστες με τις συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού θα αποσταλούν στις επιτροπές ανανομό, που επίσης αποφασίστηκε χθες να συγκροτηθούν, στις οποίες θα συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι της ΔΕΗ, του διαχειριστή του συστήματος, δήμων και περιφερειών, όπου θα λαμβάνονται οι αποφάσεις για την επανασύνδεση. Να πούμε πως σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν αφορούν καταναλωτές που για διάφορους λόγους δεν είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, στους οποίους έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται διακοπή της ηλεκτροδότησης πλέον. Των μέτρων που ανακοινώθηκαν ο Υπουργός Γιάννης Μανιάτης προωθείται δωρεάν παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους κατοίκους Αττικής και Θεσσαλονίκης που είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο κατά τις ημέρες που υπάρχει αυξημένη ατμοσφαιρική ρήπανση, ώστε να περιορίζεται η χρήση ανταλλακτικών πηγών θέρμανσης. Την 5η αναμένεται η απάντηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε σχετική πρόταση του ΙΠΕΚΑ που έχει ήδη αποσταλεί. Όσον αφορά τώρα τις επανασυνδέσεις, στόχος είναι μέχρι τα Χριστούγεννα να έχουν ολοκληρωθεί. Τεχνικά, ο διαχειριστής του συστήματος έχει τη δυνατότητα να επανασυνδέει 1.000 μετρητές την ημέρα πανελλαδικά. Όπως δήλωσε όμως και ο κύριος Μανιάτης μετά τη σύσκεψη, αποφασίστηκε επίσης εντατικοποίηση της ενημέρωσης για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, προκειμένου να ενταχθούν νοικοκυριά που δεν έχουν κάνει αιτήσεις, ενώ το δικαιούνται. Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί 470 καταναλωτές, αριθμός που αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με πέρυσι, όταν ήταν λιγότεροι από 300.000. Την έκδοση υπουργικής απόφασης για έκπτωση 70% στο ρεύμα για τις κοινωνικές δομές των Δήμων, περιφερειών, της Εκκλησίας κτλ. Π.χ. να πούμε κάποια παραδείγματα όπως τα κοινωνικά παντοπολία, τα ιατρία, τα φαρμακεία, τα συσίτια κλπ. Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης σε όλη την Ελλάδα, ώστε να, όταν ανακύπτει πρόβλημα, να επιλύεται άμεσα. Είναι ένα θέμα το ρεύμα το οποίο θα απασχολήσει πάρα πολύ καιρό, Κυριακή, τον κόσμο, ειδικά με τα τελευταία γεγονότα που χάσαν τη ζωή τους για να ζεσταθούν οι άνθρωποι. Τα τραγικά αυτά γεγονότα. Έτσι και το κράτος, όπως λέμε και ξαναλέμε και ξαναλέμε καθημερινά, δεν είναι εδώ. Όμως και ο κύριος Βενιζέλος, να πούμε ότι έκανε μία δήλωση, καθώς εκείνος θεωρεί ότι κανένα νοικοκυριό δεν πρέπει να μείνει χωρίς ρεύμα. Στα ριζικά λοιπόν μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση με στόχο να μην μείνει χωρίς ρεύμα κανένα νοικοκυριό στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, σε δηλώσεις του μετά την συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Γιάννη Μανιάτη. Είναι η ενεργειακή φτώχεια είναι μια μεγάλη απειλή για όλη την Ευρώπη. 50 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν στην Ευρώπη από την ενεργειακή φτώχεια. Στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο δεν μπορεί να συνεχιστεί, επισήμανε ο κ. Βενιζέλος, διαβεβαιώνοντας ότι όσοι ενταχθούν στο κοινωνικό τιμολόγιο, πέραν των όσων ήταν ήδη εγγεγραμμένοι, θα έχουν την καλύτερη δυνατή μεταχείριση από την ΔΕΗ, ώστε ποτέ να μην υπάρχει διακοπή ρεύματος για αυτούς. Όπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τα ίδια ευεργετήματα θα ισχύουν και για όσους είναι εκτός των τυχών, δεν έχουν δηλαδή ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο και είναι γραμμένοι στους καταλόγους κοινωνικής αλληλεγγύης των Δήμων και των Ενωριών την 1η Νοεμβρίου του 2013. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε χιλιάδες οικογένειες, μπορεί αυτές να είναι 500.000 οικογένειες και παραπάνω, δεν θα διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, υπογράμμισε ο κ. Βενιζέλος. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι θα παρέχεται έκπτωση έως 70% στο ρεύμα σε διάφορες κοινωνικές δομές, όπως ενορίες που προσφέρουν συσίτια ή δομές των Δήμων που παρέχουν βοήθεια.
Τέλος, ο κύριος Βενιζέλος αναφέρθηκε και στην περιβαλλοντική διάσταση του θέματος, λέγοντας πως δεν είναι δυνατόν να τροφοδοτούμε το φαινόμενο της εθαμολομίχλης τις ημέρες μάλιστα που υπάρχει κρίση. Φαίνεται όμως ότι και το ΚΚΕ μίλησε για την τροπολογία για την απαγόρευση της διακοπής του ρεύματος. Στην κοινοβουλευτική ομάδα λοιπόν του ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία για την απαγόρευση της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος σε οικογένειες που δεν είναι σε θέση να πληρώνουν. Ο θάνατος των δύο ανθρώπων, οι άθλιες συνθήκες που ζουν χιλιάδα λαϊκά νοικοκυριά από την διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και το στοιχείο που αναφέρει ότι το πρόβλημα βασανίζει περίπου 350.000 εργατικές και λαϊκές οικογένειες, τονίζει την ανάγκη της λήψης επίγοντων αποφάσεων και μέτρων συγκεκριμένων που θα οδηγήσουν τόσο στην αποκατάσταση της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος όσο και στην απαγόρευση των διακοπών σε οικογένειες που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ λόγω των οξυμένων οικοκυριών προβλημάτων, τονίζεται στην εισήγηση λοιπόν του ΚΚΕ. Όπως είπαμε, επίσης να πούμε ότι σημειώνεται πως η ευχή να εξαντληθούν όλες οι ανθρώπινες δυνατότητες και η μετάθεση της ευθύνης στην Εκκλησία, στους Δήμους, στη λεγόμενη κοινωνία των πολιτιών, αποτελεί κοροϊδία μέσα στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που ισχύει για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην τροπολογία, η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να αποκαταστήσει την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος σε κατοικίες εργατικών λαϊκών οικογενειών που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και ιδιαίτερα στους ανέργους, στις οικογένειες που ζουν στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας, στα άτομα με ειδικές ανάγκες, στους χρόνια πάσχοντες, στους υπερήλικους, στις πολύτεκνες λαϊκές οικογένειες, στους αυτοαπασχολούμενους που έχουν χρεοκοπήσει ή βρίσκονται στα πρόθυρα της στους ξεκληρισμένους φτωχούς αγρότες. Παράλληλα όμως προτείνεται και η απαγόρευση της διακοπής της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος στις κατοικίες των εργατικών και λαϊκών οικογενειών. Από το ένα βάσανο των ανθρώπων, να αλλάξουμε θέμα και να περάσουμε στο δεύτερο βάσανο. Δεν είναι μεγαλύτερο βάσανο από το ρεύμα, αλλά είναι μια επιβάρυνση και αυτό. Στον φόρο ακινήτων, να μιλήσουμε λίγο τι προβλέπει ο νέος φόρος ακινήτων. Ευρείες αλλαγές λοιπόν στην φορολόγηση των ακινήτων φέρνει ο νέος φόρος που αναμένεται μέσα στη βδομάδα να κατατεθεί στην Βουλή. Οι επιβαρύνσεις στα ακίνητα περιορίζονται σε σχέση τόσο με το αρχικό σχέδιο που είχε δημοσιευθεί και είχε συναντήσει σφοδρές αντιδράσεις, όσο και με το υφιστάμενο σύστημα φορολόγησης, δηλαδή το έκτακτο ειδικό τέλος του ΦΠΑ. Ωστόσο, όσοι έχουν στην κατοχή τους ένα οικόπεδο ή ένα αγροτεμάχιο, πιθανόν να κληθούν να πληρώσουν περισσότερους φόρους για το 2014. Ταυτόχρονα, διπλό φόρο θα πληρώνουν όσοι έχουν ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ. Τι όμως προβλέπει το σχέδιο για τη φορολόγηση των ακινήτων? Πρώτον, ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων. Ο συγκεκριμένος φόρος θα επιβαρύνει όλες τις κατηγορίες ακινήτων, δηλαδή κτίσματα, οικόπεδα εντός σχεδίου ή οικισμών και αγροτεμάχια. Ο συντελεστής του βασικού φόρου θα κυμαίνεται από 2 έως 13 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την τιμή ζώνη στην οποία βρίσκεται κάθε ακίνητο συνολικά, δηλαδή προβλέπονται 12 φορολογικά κλιμάκια. Για τα κτίρια ειδικών συνθήκων προβλέπεται μειωτικός συντελεστής, ο οποίος θα περιορίζει τον τελικό φόρο έως και 60%. Για τα ημιτελή μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα προβλέπεται μειωτικός συντελεστής 0,4. Οι βοηθητικοί χώροι για κάθε είδους κτίριο θα φορολογούνται με 10% του κανονικού συντελεστή βασικού φόρου, απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίσματα. Να πούμε ποια είναι αυτά. Αυτά είναι τα μαντριά, οι στάνες, οι στάβλοι, τα κοτέτσια, τα θερμοκήπια, οι χώροι αποθήκευσης προϊόντων, φυτικής παραγωγής κλπ. Κλπ. Και είναι και πάρα πολλά. Στα οικόπεδα όμως ο βασικός φόρος θα κυμαίνεται από 3 ευρώ το στρέμμα έως 9.000 ευρώ το στέμμα. Στρέμμα, σε κλιμάκια των 25. Υπολογίζεται ότι ο χαμηλότερος από 70% έως 90% σε σχέση με το αρχικό σχέδιο που είχε δοθεί στη δημόσια διαβούλευση. Αγροτεμάχια, αγρί, βοσκότοποι και λοιπές εκτάσεις γης σχεδόν εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών. Ο βασικός φόρος ορίζεται από 1 ευρώ ανά στρέμμα. Προβλέπεται επίσης συντελεστής θέσης κλιμακούμενος από 1 έως 3 συντελεστής άδρευσης, 1,1 συντελεστής χρήσης, 0,1 για τις δασικές εκτάσεις, 0,5 για τους βοσκότοπους, 2 για τις καλλιέργειες κάθε είδους, 5 για τα λατομεία. Για τις εκτάσεις που περιλαμβάνουν τα κατοικία εξοχική ή κύρια άνω των 150 τετραγωνικών μέτρων, θα εφαρμόζεται συντελεστής κατοικίας 5.
Να πούμε λίγα λόγια για τον νέο φόρο ακινήτων. Ο φόρος θα επιβάλλεται στο σύνολο της αξίας των κτισμάτων και των εντός σχεδίου οικισμών οικοπαίδων με αφορολόγητο όριο και προοδευτική κλίμακα. Το αφορολόγητο όριο θα είναι στις 300.000 ευρώ που ισχύει σήμερα. Οι συντελεστές θα ξεκινούν από 0,1 για ακίνητα συνολικής αξίας πάνω από το αφορολόγητο όριο των 300.000 ευρώ και θα φτάνουν το 1% για περιουσίες αξίας άνω των του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ο νέος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων θα καταβληθεί σε 6 μηνιαίες δόσεις από τον Ιούλιο του 2014. Να κλείσουμε όμως με αυτό το θέμα και να περάσουμε στο Eurogroup, καθώς τον Ιανουάριο η συμφωνία με την Τρόικα. Καλομελέτα και έρχεται. Δηλαδή με το που μπει ο καινούριος χρόνος το 2014, όλοι οι άνθρωποι θα κάνουν ευχή. Να σου πω ότι οι περισσότεροι Έλληνες ξέρεις θα κάνουμε ευχή. Θα κάνουμε ευχή να γλιτώσουμε από την Τρόικα το 2014. Δεν γλιτώνουμε. Και σήμερα επιστρέφει λοιπόν η Τρόικα σήμερα στην Αθήνα με στόχο να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για τα 4 προαπαιτούμενα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, μετά το τέλος των εργασιών του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, επισημένοντας ωστόσο ότι η σχετική συμφωνία δεν πρέπει να αναμένεται το Δεκέμβριο. Το θέμα θα μας απασχολήσει τον Ιανουάριο, είπε ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών. Όμως να πούμε ότι στο θέμα των οικονομικών η ώρα της κρίσης όμως έρχεται για την δόση των 1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα έχει κάνει πολλά και προβλέπουμε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας, προσερχόμενος στην συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την διεξαγωγή μιας επικοδομητικής συζήτησης για την Ελλάδα, όπως και το θέμα της τραπεζικής ενοποίησης. Ο Υπουργός Οικονομικών μετετέθη χθες στο Eurogroup με σχέδιο να ξεκλειδώσει τη δόση του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς το κλίμα δεν είναι και τόσο πιο ευνοϊκό δεδομένου από του θρίλερ που διαδραματίστηκε τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με την επιστροφή ή μη της Τρόικας σήμερα λοιπόν Τρίτη. Τελικώς όμως θα έρθει. Πάντως το γεγονός που πέρασε ο προϋπολογισμός είναι θετικό. Πάλι καλά. Άλλωστε και ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, προσερχόμενος στη συνεδρίαση, δήλωσε πως η Ελλάδα έχει κάνει σημαντική πρόοδο και βρίσκεται στον σωστό δρόμο αφού ψήφισε και τον προϋπολογισμό. Δεν είμαι εδώ για επικοινωνιακή διαχείριση μιας πράγματι δύσκολης κατάστασης ή να είμαι αρεστός. Δεν είμαι καλός στην επικοινωνιακή διάσταση. Βρίσκομαι εδώ για να είμαι χρήσιμος σε μια δύσκολη περίοδο για τον τόπο και για να τιμήσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν ο Πρωθυπουργός και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί όταν με επέλεξαν για τη θέση αυτή, δήλωσε από τη Βουλή ο κύριος Τουρνάρας. Ως προς τις συζητήσεις με την Τρόικα, είπε ότι η κυβέρνηση διαπραγματεύεται σκληρά. Η τελευταία διαπραγμάτευση, αν και έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Δεν συνενούμε, διαπραγματευόμαστε μέχρι να μπορέσουμε μόνοι μας να ξαναβγούμε στις αγορές. Αυτό αναμένουμε κι εμείς, αυτό αναμένει και όλος ο ελληνικός λαός, να δούμε βέβαια πότε θα γίνει. Και να πάμε και Κυριακή σε άλλο θέμα, να μην αλλάξουμε βασικά θέμα, να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι του θέματος θα έλεγα. Στον κύριο Ντάισελμπλουμ, ο πρόεδρος λοιπόν του Eurogroup, προσερχόμενος στη συνεδρίαση, δήλωσε ελπίζω να έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδο στην Ελλάδα. Σε ό,τι με αφορά θα επιθυμούσα την αξιολόγηση της, η αξιολόγηση της Τρόικας να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους. Έπειτα από την αναστάτωση που δημιουργήθηκε γύρω από το ζήτημα της επιστροφής της Τρόικας, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ προχώρησε στην παραπάνω δήλωση, χωρίς ωστόσο να απαντά στο ενδεχόμενο συμφωνίας μέσα στο Δεκέμβριο. Για αυτή την πιθανότητα, μάλιστα, παρέμειψε στην ενημέρωση που θα έχει από την Τρόικα, τονίζοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά για να επιστρέψει στις αγορές και ότι η Ευρωζώνη την στηρίζει όσο υλοποιεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Θα πάνε στην Αθήνα αύριο για να συνεχίσουν να εργάζονται για τις ελληνικές αρχές και να επιλύσουν όσα θέματα είναι δυνατόν το αργότερο στα τέλη της χρονιάς, δήλωσε ο Ντάισελμπλουμ μιλώντας στους δημοσιογράφους. Ο υπηρεσιακός υπουργός οικονομικών της Γερμανίας, ο κύριος Σόιμπλε, δήλωσε πως η Ελλάδα συνολικά βρίσκεται σε καλό δρόμο, επισημένοντας ωστόσο ότι υπάρχουν ακόμα ανοιχτά σημεία με την Τρόικα, τα οποία όμως, όπως διευκρίνησε, είναι αντιμετωπίσιμα. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Τουρνάρας, προσερχόμενος στη συνεδρίαση, τόνισε πως η Ελλάδα έχει κάνει πολλά και προβλέπουμε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και σημείωσε πως αναμένεται τη διεξαγωγή επικοδομητικής συζήτησης για την Ελλάδα,
όπως και το θέμα της τραπεζικής ενοποίησης. Ο Γερούν Ντάισεμπλουμ απάντησε ότι σίγουρα έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, αλλά πρέπει πρώτα να ακούσουμε τους εκπροσώπους της Τρόικας για να δούμε πόσες πιθανότητες υπάρχουν να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το τέλος του έτους. Όταν ρωτήθηκε για τις προσπάθειες που κάνει η Ελλάδα να επιστρέψει στις αγορές, ο πρόεδρος του Eurogroup σχολίασε ότι η φιλοδοξία μιας χώρας που βρίσκεται σε μνημόνιο θα βγει στις αγορές το συντομότερο δυνατό είναι υγιή στάση. Η Ελλάδα πρέπει να μείνει προσιλωμένη στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και εμείς θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup. Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, ο Όλι Ρεν, είπε ότι οι συνομιλίες με την Τρόικα μέσω τηλεδιασκέψεων θα συνεχιστούν και οι επικεφαλείς του κλιμακίου αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα σε περίπου μία εβδομάδα, ώστε να εξεταστούν και τα νομοσχέδια που προωθούνται μέχρι το τέλος του έτους στη Βουλή, δηλαδή για το φόρο των ακινήτων και για τους πληστηριασμούς. Να κλείσουμε όμως το θέμα αυτό και να περάσουμε στην πρεμιέρα για την πρωτοβουλία των 58 με τον κύριο Σιμίτη και τον κύριο Βενιζέλο. Ήταν εκεί λοιπόν. Guest star θα έλεγα. Πλήθες λοιπόν κόσμου συνέρευσε στο θέατρο Ακροπόλ, όπου πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση της πρωτοβουλίας των 58. Πρόκειται για την πρώτη ανοιχτή συγκέντρωση στην Αθήνα και για τον ενιαίο πολιτικό φορέα της κέντρο-αριστεράς. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Για την προοδευτική ανασυγκρότηση της Ελλάδας, για τη δημοκρατική αλλαγή της Ευρώπης». Κεντρικός ομιλητής ήταν ο καθηγητής Γιάννης Βούλγαρης, ενώ υπήρξαν παρεμβάσεις από τον Παρασκευά Βιερινό, από τον Γιάννη Μπέζο, από τον κύριο Αγανίδη, από την κυρία Χαριτίνη και την κυρία Καρακοστάκη. Εκ μέρους των κινήσεων Δυναμική Ελλάδα, νέοι μεταρρυθμιστές μπροστά, Πολιτεία 2012, Πρωτοβουλία Β που συμμετέσχουν, μίλησε ο κύριος Τούντας. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης, τον οποίο επίσης εστάλει πρόσκληση, δεν παρευρέθη στην εκδήλωση καθώς διαφωνεί με την στρατηγική των επιχειρημάτων των 58 και επίσης απορρίπτει την σύμπλευση με το ΠΑΣΟΚ από τη στιγμή που υποστηρίζει, όπως εξηγεί, νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Η δημόσια εκδήλωση ξεκίνησε με τα ηχογραφημένα μηνύματα του υποψήφιου των Ευρωπαίων Σοσιαλδημοκρατικών για τη θέση του Προέδρου της Κομισιόν, τον Μάρτιν Σούλτς, και τους επικεφαλείς της ομάδας των Ευρωσοσιαλιστών, Χάνες Σμπόμπα. Ο Μάρτιν Σούλτς στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του υποστήριξε ότι διακυβεύονται πολλά στην Ευρώπη, καθώς η κρίση τροφοδότησε τον ευρωσκεπτισμό. Γι' αυτό και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει, προσθέτοντας ότι έχω προσωπικά δεσμευτεί για τον αγώνα αυτό. Πρέπει να ανατρέψουμε την σημερινή πλειοψηφία των συντηρητικών, συνέχισε ο Χάνες Σβόμποντα, μιλώντας στην κίνηση των 58, τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει στην Ελλάδα για μια εναλλακτική επιλογή απέναντι στον δεξιό εξτρεμισμό αλλά και τον αριστερό λαϊκισμό. Έχουμε όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω σε εμάς, όλα τα φώτα των ανθρώπων που αφορά το Eurogroup, την Τρόικα, τη Γερμανία, γενικότερα όλοι είναι στραμμένοι προς εμάς. Να δούμε εμείς πότε θα είμαστε στραμμένοι σε αυτούς, νομίζω ποτέ, τέλος πάντων. Σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε για να συζητήσουμε για τον κύριο Σαμαρά, για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. It's in the singing of a street corner choir. It's going home and getting warm by the fire. It's true wherever you find love, it feels like Christmas. A cup of kindness that we share with another, a sweet reunion with a friend or a brother. In all the places you find love, it feels like Christmas. It is
the season of the heart, a special time of caring, the ways of love made clear. And it is the season of the spirit, the message, if we hear it, is make it last all year. It's all the ways that we show love that feel like Christmas. A part of childhood we'll always remember. It is the summer of the soul in December. Yes, when you do your best for love, it feels like Christmas. It is the season of the heart, a special time of caring, the ways of love made clear. Spirit, the message, if we hear it, is may it last all year. It's in the singing of a street corner choir. It's going home and getting warm by the fire. It's true, wherever you find love, it feels like Christmas. It's true, wherever you find love, it feels like Christmas. It feels like Christmas. It feels like Christmas. It feels like καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα από την πρώτη ανάρτηση. Μας παρακολουθείτε μέχρι και τις 11. Είμαι η Νικολέτα και θα βρίσκομαι μαζί με την Κυριακή, όπως είπαμε, μέχρι και τις 11, να σχολιάζουμε την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Να πούμε μία ακόμη φορά τον διαγωνισμό που είναι στο δρόμο του. Έναν διαγωνισμό για να κερδίσετε ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Το Ζούγκλα λοιπόν σε συνεργασία με το Αφασία. Μπορεί είναι η συνεργασία αυτή για να κερδίσετε εσείς αυτό το δώρο. Μπορείτε να μπείτε στο afasia.gr στο Facebook, να κάνετε ένα like και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση για να είστε εσείς ο μεγάλος τυχερός των χριστουγεννιάτικο δώρου αυτού. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πούμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε και εσείς να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-5500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Μηνύματα μπορείτε να μας στέλνετε και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Και αν σας άρεσε η εκπομπή μας ή αν δεν την είδατε και θέλετε να την δείτε κάποια στιγμή, μπορείτε να μπαίνετε στο web TV της Ζούγκλας. Εκεί είναι όλες οι εκπομπές του web. Να τις παρακολουθήσετε, είναι ολόκληρες και φυσικά και στο YouTube μπορείτε να μας βρείτε. Και πάμε, Κυριακή, να συνεχίσουμε τα θέματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θα έλεγα. Ναι, και να περάσουμε στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επίθεση στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, ζήτησε την ευρύτερη δυνατή συστράτευση δυνάμεων εν ώψη αυτοδιοικητικών εκλογών και εθνικών εκλογών. Αναφερόμενος στο θέμα των πληστηριασμών, ο κύριος Τσίπρας παρατήρησε συγκεκριμένα ότι η ενδοτικότητα της κυβέρνησης Σαμαρά έχει αποθρανσύνει την Τρόικα, που εκβιάζει πλέον ανοιχτά και ευθέως τους δανειολήπτες. Το διευθυντήριο βρυχάται μπροστά στην υποτακτική, μοιραία και άβουλη κυβέρνηση Σαμαρά, υπογράμμισε, προειδοποιώντας πως αν η κυβέρνηση επιχειρήσει να φτάσει την υποταγή μέχρι τους πληστηριασμούς στην πραγματικότητα, θα δώσει το πράσινο φως όχι μόνο για να αλλάξουν χέρια οι ιδιοκτησίες, αλλά και για να αλλάξει χέρια η οικονομία και η χώρα ολόκληρη. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε αποκαλυπτική τη συζήτηση στην Βουλή για τον προϋπολογισμό, καθώς, όπως είπε, αναδείχθηκε η γύμνια και η ένδυα των επιχειρημάτων της κυβέρνησης, της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η αμηχανία τους
μπροστά στα καταστροφικά αποτελέσματα της πολιτικής τους. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε ούτως ή άλλως δεν προβλέπεται να εκτελεστεί ως έχει, αλλά να αναθεωρηθεί με νέα μέτρα όταν θα συμφωνήσει με την Τρόικα το ποσό μεγάλο είναι δημοσιονομικό κενό για το 2014. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε δρύμνια κριτική για τα προσωπικά στον Πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντάς τον μαέστρο της κινδυνολογίας, της καταστροφολογίας και του φόβου. Τον άκουσα χθες τον κύριο Σαμαρά να επέρεται διότι η Ελλάδα δεν χρεοκόπησα, παρά ότι εμείς δήθεν κάναμε ότι μπορούσαμε γι' αυτό. Και αναρωτήθηκα, δεν γνώριζε ο κύριος Σαμαράς ότι το σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή? Διερωτήθηκε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας. Παρέπεμψε μάλιστα στην προεκλογική καμπάνια του κατά του ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου, όταν το μόνο προεκλογικό επιχείρημα του κύριου Σαμαρά ήταν ο φόβος της χρεοκοπίας. Διακινούσε παντού τη μαύρη προπαγάνδα ως δίλημα. Νέα Δημοκρατία ή χρεοκοπία, και Νέα Δημοκρατία ή δραχμή. Ήταν αυτή η τρομοκρατία που εξώθησε απλούς πολίτες να βάζουν τα λεφτά τους σε σεντούκια και την ολιγαρχία σε μια πρωτοφανή πτήση κεφαλαίων στο εξωτερικό. Με αυτή την χωρίς όρια ανευθυνότητα του Μακιαβελικού, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, και ο κύριος Σαμαράς αποσταθεροποίησε ακόμα πιο πολύ αυτόν που υποτίθεται ότι κόπτονταν τα να περισσώσει, τόνισε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος λοιπόν Τσίπρας μίλησε για τον κύριο Σαμαρά και ο κύριος Κεδίκογλου μίλησε για τον κύριο Τσίπρα. Έτσι πάνε αυτά, ο ένας μιλάει για τον άλλον. Επίθεση λοιπόν στον Αλέξη Τσίπρα εξαπείλυνε ο Σίμος Κεδίκογλου, σχολιάζοντας την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει το γνωστό παραλήρημά του λοιπόν. Ξεχνάει όσα έλεγε προεκλογικά ο ίδιος και το κόμμα του για την δραχμή. Προσπαθεί να κάνει το κόμμα του να ξεχάσει όσα αντίθεται, είπε ο ίδιος πρόσφατα στο Τέξας, δήλωσε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι αποσιωπά ότι ήδη η κυβέρνηση έχει πετύχει την μείωση του χρέους και το κούρεμα των τόκων που ο ίδιος υπόσχεται, και ότι το αποκρύπτει λοιπόν τα περιθωριακά ευρωπαϊκά κόμματα που τον στηρίζουν, καταψηφίζοντας την πρόθετη βοήθεια προς την Ελλάδα που ο ίδιος διακηρύσει. Ευχόμαστε καλή επιτυχία με τα θεματικά συνέδρια για την εκπόνηση προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μέχρι στιγμής αυτά που επαγγέλλεται συνιστούν επιστροφή στα αδιέξοδα και βέβαια η καταστροφή της χώρας. Συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και από τον κύριο Κεδίκογλου να περάσουμε στα τεκμήρια της δικογραφίας και στη Χρυσή Αυγή, καθώς στο φως έρχονται νέα στοιχεία από τη δικογραφία για την δομή και την οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Πρόκειται για οπτικοακουστικό υλικό το οποίο παρουσιάζει την ορκομοσία νέων μελών στα γραφεία του κόμματος. Ολόκληρο το υλικό που βρίσκεται πλέον στα χέρια των ανακριτριών Ιωάννας Κλάπα και Μαρίας Δημητροπούλου συγκεντρώθηκε από τους υπολογιστές των Μιχαλολιάκου, Γερμενή, Κασιδιάρη και Λαγού. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορία, στα νέα μέλη εμφανίζονται να χαιρετούν ναζιστικά σε τελετή που γίνεται γερουσία του Γενικού Γραμματέα Νίκου Μιχαλολιάκου και του Γιώργου Γερμενή στα γραφεία του κόμματος. Οι ίδιοι λαμβάνοντας το λόγο αναφέρουν: «Είμαι Χρυσή Αυγή γιατί είμαι επαναστάτης, να σκοτώσουμε τον Εβραίο που όλοι κρύβουμε μέσα μας». Ένα άλλο μέρος αναφέρει: «Όσοι γκρινιάζουν αλλά αρνούνται να σηκωθούν από τον καναπέ είναι σκουλίκια και αξίζει να τους πατήσουμε την ημέρα της κρίσης». Μακριά από τις παπαδίστικες θεωρίες για άφεση αμαρτιών, δεν θα ρωτήσουμε αν μέχρι τότε ταλαντεύουν από αριστερά ή δεξιά, γιατί απλούστατα θα ταλαντεύονται από τον κρεμασμένο τους λαιμό. Σε ένα άλλο μέρος αναφέρει: «Όσοι γκρινιάζουν και αρνούνται να σηκωθούν από τον καναπέ είναι σκουλίκια και αξίζει να τους πατήσουμε την ημέρα της κρίσης. Μακριά από τις παπαδίστικες θεωρίες για άφεση αμαρτιών, δεν θα ρωτήσουμε αν μέχρι τότε ταλαντεύονταν από αριστερή ή δεξιά, γιατί απλούστατα θα ταλαντεύονται από τον κρεμασμένο τους λαιμό». Ένα άλλο μέλος τονίζει: «Ο Χρυσαυγίτης είναι επαναστάτης και κάποιος άλλος στην ίδια τελετή», αναφέρει. «Ναι, είμαι ναζί. Αν κάποιοι το θέλουν και μαζί θα αλλάξουμε τον κόσμο. Όλοι είναι προδότες και τους αξίζει πέλεκης βαρύς». Επίσης, από την αστυνομική έρευνα αποκαλύφθηκε μια ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου σε ταβέρνα πριν τις εκλογές του Μαΐου του 2012. Όπου φέρεται λοιπόν να λέει: «Λένε ότι εμείς είμαστε οι κακοί φασίστες, οι εθνικιστές. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν άδικο. Είμαστε όλα αυτά. Σκοπός μας δεν είναι να βελτιώσουμε αυτούς που βρίσκονται σήμερα στο κοινοβούλιο ή να διορθώσουμε τις πολιτικές δυνάμεις που είναι διαφθαρμένες και τελειωμένες, αλλά να τους τελειώσουμε μια για πάντα». Φαίνεται λοιπόν να δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής. Και να παραμείνουμε στη Χρυσή Αυγή, καθώς πραγματοποιήθηκε μια συγκέντρωση όπου υπήρχε μεγάλη ένταση.
Λίγο λοιπόν περίπου μετά τις 7.30 ώρα το απόγευμα, χθες ολοκληρώθηκε το τρισάγιο για τη δολοφονικά μέλη της Χρυσής Αυγής, του Μανώλη Καπελώνη και του Γιώργου Φουντούλη, στα γραφεία του κόμματος στο Νέο Ηράκλειο. Στο σημείο συγκεντρώθηκαν πάνω από 500 άτομα που κρατούσαν ελληνικές σημαίες και φώναζαν συνθήματα. Ακολούθησε πορεία προς το νοκροταφείο του Νέου Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια της οποίας δημιουργήθηκε ένταση όταν ένας περαστικός φώναξε υβριστικά συνθήματα εναντίον των συγκεντρωμένων. Μέλη λοιπόν της Χρυσής Αυγής τον καταδίωξαν όμως με την παρέμβαση των ψυχιομέτρων που δεν δόθηκε συνέχεια στο περιστατικό. Πάλι καλά που δεν δόθηκε συνέχεια, γιατί και αυτό μας έλειπε να είχαμε και άλλα θέματα. Βλέπουμε λοιπόν, είδαμε και στα πλάνα μας τις σημαίες που κρατούσαν τα μέλη της Χρυσής Αυγής στην χθεσινοβραδινή συγκέντρωσή τους στη μνήμη των δύο παιδιών που σκοτώθηκαν στο νέο, που δολοφονήθηκαν μάλλον, στο Νέο Ηράκλειο. Και από τη μία μάχη να περάσουμε στην άλλη. Στη μάχη λοιπόν με τη Δία στο Φάληρο, λίγο πριν από τις 12, τρεις άγνωστοι χθες που επέβαιναν σε ένα μπλε όχημα μάρκας Passat, Volkswagen, με πινακίδες Θεσσαλονίκης, έβγαλαν όπλα και πυροβόλησαν κατά αστυνομικών της ομάδας Δίας. Στο Δέλτα Φαλήρου, οι άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια ελέγχου, όταν οι τέσσερις αστυνομικοί τους σταμάτησαν επί της Δαβάκη Πίνδου. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο έλεγχος δεν ήταν τυχαίος, καθώς νωρίτερα είχαν σημειωθεί δύο διαρρήξεις σε μονοκατοικίες επί της οδού Δελιγιώργη, πολύ κοντά δηλαδή στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Οι αστυνομικοί που έλαβαν σήμα για τις διαρρήξεις εντόπισαν το εν λόγω όχημα και θεωρώντας το ύποπτο το ακολούθησαν μέχρι το Νέο Φάληρο. Κατάφεραν να τους εγκλωβίσουν στην οδό Δαβάκη Πίνδου, κοντά στα εκδοτήρια του σταδίου Καραϊσκάκη. Τότε οι αστυνομικοί κατέβηκαν από τις μηχανές τους όταν για να πλησιάσουν το ύποπτο αυτοκίνητο. Όμως ο οδηγός έβαλε την όπισθεν και με ταχύτητα κινήθηκε προς το μέρος τους, ρίχνοντας μάλιστα κάτω από τη μία μοτοσοκλέτα τον Δίας. Ο τρίτος επιβάτης που καθόταν από πίσω κάθισμα πυροβόλησε προς τους ένστολους, οι οποίοι ανταπέδωσαν με πυρά. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Αυτή την ώρα στον Πειραιά είναι σε εξέλιξη και η καταδίωξη, ενώ ταυτόχρονα διενεργούνται έλεγχοι σε καταστήματα και γυμναστήρια στη γύρω περιοχή. Μπορούμε όμως να ακούσουμε και τις μαρτυρίες των παρευρισκόμενων και επιστρέφουμε. Τα παιδιά πέσαν κάτω από την καλή. Έφυγε στο αντίθετο ρεύμα. Εμβόλησε. Ένα μπλε αυτοκίνητο. Δεν το είδα, παιδιά. Ναι. Εμβόλησε. Ανταλλαγή πυρών. Έκανε όπιστε, χτύπησε πάνω από τις μοτοσυκλέτες των Δίας. Αυτό δεν το είδα. Έφυγε με το αυτοκίνητο. Καλά, γυρίστηκε η κυρία από εδώ. Πέσαν πολλοί πυροβολισμοί, τι ακούσατε, περιγράφτε μας λίγο. 4-5 πυροβολισμοί. Καταλάβατε ότι ήταν πυροβολισμοί. Ναι, ναι. Είχατε δει. Βγήκα, βγήκα. Είδατε κινητοποίηση εδώ στο πολιτικό. Ναι, μετά είχαμε. Πάρα πολύ δύναμη βίας, τροχαία. Μετά είχαν εμένα και τα παιδιά πέσαν κάτω και δεν είδαν μάλλον. Όταν φτάσανε εδώ, ήρθανε με μεγάλη ταχύτητα. Πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Όταν φτάσανε εδώ και φύγανε πάλι προς τα πίσω. Από εκεί ξεκινήσανε και φύγαν προς τα δω. Υπήρχε καταδίωξη, δηλαδή αρχικά υπήρχε καταδίωξη. Όχι. Στην αρχή όχι, γιατί τους ευνηδιάσαν μάλλον τελείως. Τα παιδιά έναν έλεγχο. Είδαμε λοιπόν και τις δηλώσεις των κατοίκων στο Πειραιά και να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο είναι λυπητερό, είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολεί, γιατί είναι μια ανθρώπινη, για άλλη μια φορά χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Η παρουσία λοιπόν του Υπουργού Δημοσίας. Τρεις, έτσι ακριβώς. Παρουσία λοιπόν του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη του κυρίου δεν διατελέστηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο χωριό Ιταία Φλωρίνας. Η νεκρόσιμος ακολουθία του 43χρονου αστυνομικού Ηλία Κοστένη, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή με Αλβανούς κακοποιούς. Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος νεροφύλακας εξέπνευσε τα ξημερώματα της Κυριακής κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών με Αλβανούς κακοποιούς στην περιοχή του Βροντερού Φλωρίνας. Νεκροί έπεσαν όμως και ένα 43χρονος υπαρχιφύλακας, ο Ηλίας Κοστένης, και οι δύο ένοπλοι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν στήσει μπλόκο στην περιοχή για υπόθεση λαθρεμπορίας ή παράνομης αλληλείας, όπως αναφέρουν οι πηγές, όταν εμφανίστηκαν οι δύο ένοπλοι. Ειδικότερα, ομάδα τριών συνοριοφύλακων
που διεξήγει έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, εντόπισε μια καλύβα. Οι αστυνομικοί φέρονται να είχαν αφήσει τα αυτοκίνητά τους και να περπάτησαν επί μισή ώρα περίπου σε δύσβατο σημείο πριν εντοπίσουν την καλύβα, η οποία αντί για πόρτα είχε ένα σεντόνι. Οι δύο αστυνομικοί ακροβολίστηκαν στις δύο άκρες της καλύβας και ο τρίτος μπήκε εντός αυτής με φακό προκειμένου να παραχωρήσει σε έλεγχο. Όταν εισήλθε στην καλύβα, ένας εκ των Αλβανών προέταξε Καλάσνικοφ και άρχισε να πυροβολεί με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών και οι δύο ένοπλοι σκοτώθηκαν. Σύμφωνα όμως με τις πληροφορίες, ο αστυνομικός που έπεσε νεκρός από τα πυρά ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού 11 ετών. Η σωρός του νεκρού σε νεροφύλακα μεταφέρθηκε μέσω της λίμνης με πλωτό της ελληνικής αστυνομίας και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Για το αιματερό περιστατικό να πούμε, διενεργείται προανάκριση. Να περάσουμε όμως σε ένα άλλο θέμα και στο ΤΕΠΕ, που ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έγινε η αποσφράγηση των βελτιωμένων οικονομικών προσφορών που επιβλήθηκαν για την ΑΣΤΙΡ Βουλιαγμένης. Η Τζερμή Street Real Estate Fund IVLP υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Η προσφορά αυτή αφορά το 90% των μετοχών της ΑΣΤΙΡ Παλάς Βουλιαγμένης, όπως οι μετοχές αυτές θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η Τζερμίν ανήκει στο σχήμα αραβικών συμφερόντων Fund AGC. Με τους Άραβες έχει συμμαχίσει τόσο ο τουρκικός όμιλος Dogus Group, όσο και τα 4 ακόμη funds από το Ντουμπάι. Τα διοικητικά συμβούλια του ΤΑΙΠΕΔ και της Εθνικής Τράπεζας θα συνεδριάσουν μέσα στην εβδομάδα για να λάβουν τις τελικές αποφάσεις, σύμφωνα λοιπόν με τους όρους της διοργανωτικής διαδικασίας. Είδαμε λοιπόν και το ΤΑΙΠΕΔ να το χαίρονται. Τι άλλο να πούμε. Αφού το πουλήσανε, να το χαίρονται λοιπόν αυτοί που το κατακτήσανε. Και να πάμε στη ΔΕΗ πάλι. Να μην φύγουμε από τη ΔΕΗ. Να πάμε στην αποκρατικοποίηση λοιπόν της ΔΕΗ έως το 2016. Από την αποκρατικοποίηση για την μεγαλύτερη και ανεκτίμητη πραγματικής αξίας επιχείρηση της χώρας, την ΔΕΗ προωθεί η κυβέρνηση. Το ΙΠΚΑ έδωσε στη δημοσιότητα το σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας και ο Υφυπουργός ΕΠΚΑ Μάκης Παπαγεωργίου κοινοποίησαν τα βήματα και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τρόικα, Ματίας Μόρς. Οι διαδικασίες ξεκινούν από τον Μάιο και αναμένεται να ολοκληρωθούν το αργότερο μέσα στον πρώτο τρίμηνο του 2016 και σύμφωνα με το ΙΠΚΑ περιλαμβάνουν τρία στάδια. Αν θες, Κυριακή, να τα πούμε τα τρία στάδια, έτσι για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές. Πρώτον, τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την κατά 100% μητρική του εταιρεία τη ΔΕΗ με την είσοδο επενδυτή σε ποσοστό έως και 51%. Δεύτερον, το σπάσιμο της επιχείρησης ηλεκτρισμού στα δύο με τη δημιουργία μιας μεγάλης και μιας μικρής ΔΕΗ. Στην τελευταία θα μεταβιβαστούν μονάδες παραγωγής ρεύματος, προσωπικό και πελατολόγιο που ισοδυναμούν με το 30% της σημερινής εταιρείας. Η μικρή ΔΕΗ κατόπιν διαγωνισμού θα πωληθεί. Τρία, η μεγάλη ΔΕΗ θα αποκρατικοποιηθεί με το ελληνικό δημόσιο να διαθέτει το 17% των μετοχών μέσω της προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή. Πιο αναλυτικά, οι τρεις φάσεις ή οι μεταρρυθμίσεις, όπως τις αποκαλεί η κυβέρνηση, προβλέπουν διαχωρισμό από τη ΔΕΗ στο διάστημα Μαΐου 2013, δεύτερου τριμήνου 2014, για τον διαχειριστή στον οποίο ανήκουν οι γραμμές μεταφοράς και τα κέντρα υπερυψηλής τάσης. Η διαδικασία της αποκρατικοποίησης θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορά στην είσοδο επενδυτή μέσω αύξησης συμμετοχικού κεφαλαίου στο 49% με παράλληλη ανάληψη της διοίκησης της εταιρείας από αυτόν, ενέργειες που θα έχουν ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2013. Η δεύτερη φάση προβλέπει ότι οι ΔΕΗ θα δώσουν το επιπλέον ποσοστό μέχρι και 51% για τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό, ο οποίος θα έχει τελειώσει το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Το δημόσιο θα κρατήσει την καταστατική μειοψηφία. Δημιουργία μικρής ΔΕΗ και πώλησή της στο διάστημα του Ιουνίου 2013, πρώτου τριμήνου του 2014, δημιουργείται μια νέα τεθωτοποιημένη εταιρεία ηλεκτρικού, στην οποία θα δοθεί το 30% του παραγωγικού δυναμικού. Να φύγουμε όμως τελείως από τη ΔΕΗ, να πάμε σε απεργία. Να πάμε ότι στην απεργία λοιπόν την Τετάρτη, αύριο Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου, για τους γιατρούς και τους εργαζομένους του χώρου της υγείας.
Σε απεργία λοιπόν προχωρούν την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, διαμαρτυρόμενες για τις σχεδιασμένες πολιτικές στον χώρο της υγείας. Η απεργία σύμφωνα λοιπόν θα γίνεται για την υπεράσπιση ότι απέμεινε από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, καθώς και για την διεκδίκηση ενός καθολικού και ολοκληρωμένου αποκλειστικά, όπως τονίζει, δημόσιου συστήματος υγείας. Ισότιμες ποιοτικές δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, περίθαλψης, αποκατάστασης προς όλους τους ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ζητούν, προκειμένου γι' αυτό και όλας γίνονται οι απεργίες Κυριακή. Να πούμε πως επίσης την Τετάρτη διοργανώνεται συλλαλητήριο στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Υγείας. Αποκινούμε τους γιατρούς και τους εργαζομένους στα ψυχιατρία στον ΕΟΠΗ, ενώ θα συμμετάσχουν και οι σύλλογοι ασθενών καθώς και εργαζόμενοι όλων των κλάδων που βρίσκονται σε κινητοποίηση. Να κλείσουμε όμως το θέμα αυτό και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα και στη φθιότητα που σηκώνουν την μπάρα στα διόδια. Παμφθιωτική λοιπόν συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν χθες οι κάτοικοι της περιοχής στα διόδια της Αγίας Τριάδας και της Τραγάνας. Η απόφαση να σηκώσουν τις μπάρες πάρθηκε στη συνάντηση του Σαββάτου που είχαν οι φορείς στο Επιμελητήριο Φθιότητας. Στην ομόφωνη ανακοίνωση που εξέδωσαν μεταξύ άλλων, καλούν τους πολίτες των Δήμων της Φθιότητας να εκφράσουν την αντίθεσή τους με δυναμικές κινητοποιήσεις σε οποιαδήποτε νέα αύξηση των διοδίων και στην οριστική αποκοπή από τις συμβάσεις παραχώρησης ενός μεγάλου κομματιού. Καλούν τους δημάρχους Λαμίας, Δομοκού, Στυλίδας, Μόλου, Αγίου Κωνσταντίνου, Λοκρών, Αμφίκλειας, Ελάτιας και Μακρακόμης να κινητοποιήσουν τους δημότες τους σε μια οργανωμένη παμφθιωτική διαμαρτυρία που πραγματοποιείται στα διόδια της Αγίας Τριάδας, στα διόδια της Τραγάνας αντίστοιχα. Επιπλέον να πούμε ότι σήμερα στις 12 περίπου το μεσημέρι καλούν τους βουλευτές των νομών της περιφέρειας στα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος για να ενημερωθούν για τους φορείς για το κρίσιμο ζήτημα που αφορά τα διόδια και τον Ε65 με κύριο στόχο την ακύρωση στην πράξη των εν λόγω αποφάσεων. Τέλος, καλούν τους βουλευτές να καταψηφίζουν το νομοσχέδιο στο πλαίσιο των αναθεωρημένων συμβάσεων για την κατασκευή των μεγάλων οδικών έργων, όπου προβλέπονται νέες αυξήσεις στις τιμές των διοδίων για άλλες τρεις κατηγορίες οχημάτων, που υπολογίζεται από 33% έως 60% υιοθετώντας έτσι τις απόψεις της κοινωνικής και των αρμόδιων φορέων. Μπορούμε όμως να ακούσουμε και τους κατοίκους εκεί πέρα. Για να βάλουμε ένα τέλος αυτό, να πούμε ότι οι δρόμοι πρέπει να είναι δημόσιοι, να ανήκουν σε όλο το λαό και όχι στους λίγους, να μην επιτρέψουμε αυτό το σκάνδαλο των αυτοκινητοδρόμων να ολοκληρωθεί. Και να υπενθυμίσω εδώ ακόμα και κάτι, ότι εκκρεμούν δίκες και έρχονται άμεσα δίκες και μελών της παρέμβασης για το κίνημα κατά των διοδίων. Θα θέλαμε λοιπόν και από εδώ να καλέσουμε τον κόσμο και τότε, όπως και σήμερα, να έρθει και τότε στις δίκες να συμπαρασταθεί. Οι προλαλήσαντες αναλύσαν κυρίως το τεχνικό και νομικό κομμάτι του ζητήματος των διοδίων. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι αυτοί οι οποίοι δεν βρίσκουν τρόπο να μειώσουν τους φόρους στο πετρέλαιο θέρμανσης και αφήνουν τον κόσμο να καίγεται από τα μαγκάλια, βρίσκουν τρόπο να δώσουν λεφτά στους εργολάβους χορηγούς τους. Εμείς δεν είμαστε έναντι των νόμων. Δεν μπορεί όμως το κράτος να παρανομεί εναντίον των πολιτών και οι πολίτες να κάθονται με τα σταυρωμένα τα χέρια. Καλούμε λοιπόν τους πολίτες σε ανυπακοή στα συγκεκριμένα μέτρα και στην ανομία του κράτους. Ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Χρυσογοίδης, μαζί με την δικοματική κυβέρνηση έρχεται να βάλει επίσημα την ταφόπλακα πάνω στον κλάδο των μεταφορών, παρόλα τις υποσχέσεις που μας έκανε πριν τρεις εβδομάδες ότι θα διορθώσει τις αδικίες, δηλαδή μειώνοντας τα διόδια στα φορτηγά. Ή με τεοπάς ή με οποιοδήποτε τρόπο. Απέναντίας αφήνει τα λοδαπάντα αυτοκίνητα να κυκλοφοράνε στην Ελλάδα, στους επαρχιακούς δρόμους, χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα σέντς, ενώ εμείς του κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις σαν κλάδος μεταφορών πώς θα ελέγξει και πώς θα εισπράξει τέλη κυκλοφορίας από αυτά τα αυτοκίνητα. Και έρχεται μετά από τρεις εβδομάδες, αντί να βάλει σε αυτά τα αυτοκίνητα τέλη διελεύσεως, έρχεται να βάλει σε εμάς 60% αύξηση. Λυπάμαι πολύ, θα βρει όλο τον κλάδο μπροστά του και αυτός και και η σημερινή κυβέρνηση. Στην Ελλάδα της κρίσης, της ανεργίας, της λιτότητας, η κυβέρνηση συνεχίζει το καταστροφικό της έργο όχι μόνο με την αύξηση των διοδίων, αλλά και με την εγκατάσταση νέων διοδίων.
Τη στιγμή που υπάρχουν μισθοί και συντάξεις πείνας, δεν θα επιτρέψουν εργαζόμενοι, όλοι οι πολίτες, να πάνε στις δουλειές τους και σε οτιδήποτε χρειαστούν. Όχι μόνο πρέπει να μην αυξηθούν τα διόδια, θα πρέπει και να καταργηθούν. Θα πρέπει η κυβέρνηση, το δημόσιο αγαθό, τους δρόμους, να τους αφήσει ελεύθερος. Τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήσαμε ελέγχους με το ΣΕΠΕ. Στα εργοτάξια εδώ που συνεχίζουν το υπόλοιπο κομμάτι το ΠΑΘΕ, οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι εδώ και 2-3 μήνες. Επίσης και οι εταιρείες που εγκαταλείψαν εδώ και 2 χρόνια τα κομμάτια αυτά, τους έχουν αφήσει στον δρόμο σε αυτούς τους εργαζόμενους χωρίς κανένας να τους δώσει σημασία. Δεν έχουν πληρωθεί ακόμη και η κυβέρνηση κοιτάζει πώς θα το μεγάλο κεφάλαιο να το στηρίξει και αυτούς που το δημόσιο αγαθό που έχει τους δρόμους να το δώσει στα ιδιωτικά συμφέροντα. Ήδη σήμερα το υπεραστικό κτέλ Φθιώτιδος έδωσε ένα βροντερό παρόν. Και τα λεωφορεία και τα φορτηγά να μην μπορούμε να σηκώσουμε το βάρος των λειτουργικών εξόδων. Πιστεύουμε ότι την ίστατη στιγμή που είμαστε αυτή τη στιγμή θα προσέξουν οι βουλευτές μας και δεν θα περάσουν αυτό το μέτρο, διότι θα είναι θανατηφόρο οικονομικά για μας. Το εκπροσωπώ εγώ αυτή τη στιγμή εδώ στα Διόδια δείχνει ακριβώς τη θέληση του δικού μας κόμματος αλλά και του λαού συνολικότερα να μην υπάρχουν διόδια, να μην υπάρχουν εμπόδια, να μπορεί ο λαός ελεύθερα να κυκλοφορεί στους δρόμους. Όταν κάποτε είχαμε δηλώσει ευθύς εξ αρχής ότι πρέπει να καταργηθούν όλα τα διόδια, σήμερα τούτο αποδεικνύεται περίτρανα. Δεν θα σταματήσουν μόνο στις αυξήσεις, θα σταματήσουν στα εμπόδια που βάζουν στην ελεύθερη κίνηση του λαού συνολικότερα. Και όχι μόνο για την αύξηση των διοδίων, την αύξηση των κομίστρων, την αύξηση συνολικότερα του βιωτικού, του επίπεδου της ζωής, το οποίο θα, ουσιαστικά θα καταρακωθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία και από αυτή τη διαδικασία, αλλά και γιατί οι δρόμοι έχουν φτιαχτεί από τον ελληνικό λαό. Ανήκουν στο λαό και πρέπει να κινούνται ελεύθερα. Ο λαός μπορεί να κινείται ελεύθερα. Ούτε σε παραδρόμους πρέπει να μπούμε στη λογική των παραδρόμων, ούτε στη λογική του να γίνουν τα έργα με αυτό ή με εκείνον τον τρόπο. Τα έργα γίνονται με χρήματα του λαού, το λαό πρέπει να εξυπηρετούν και σε αυτή τη βάση εμείς θα βρισκόμαστε στους δρόμους. Τα διόδια, το θέμα των διόδιων είναι πικάντικο, θα έλεγα. Μπάρες, πρέπει να σου πω κάτι, τις μπάρες τις σηκώνουν και εδώ στην Αθήνα. Δεν τις σηκώνουν μόνο στις πόλεις, στις πιο μικρές, ας πούμε. Τώρα έγινε και στη Θεότητα, τι να σου πω. Περνάνε εκεί, και ξέρεις τι μου λέγει κάποιος, να σου πω. Πας λέει στα διόδια, θα είναι μαθήματα που θα βγει στα διόδια, να μην τα κάνετε, πρέπει να πληρώνουμε διόδια. Αν θες να περνάς από τον εύκολο δρόμο, να πληρώνεις διόδια. Συμφωνώ ότι είναι πολύ ακριβά, δεν θα πω το αντίθετο. Αλλά όχι να κάνουμε τέτοια πράγματα, ρε παιδιά, μην φτάνουμε στις ακραιότητες. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τα θέματα που αφορούν τον υπόλοιπο κόσμο. Αφασία.gr και τηλεόραση της Ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς αφασία γιατί, παραδεχτείτε το, είμαστε αφασία. Επιστρέψαμε, καλημέρα για άλλη μια φορά. Θα βρισκόμαστε κοντά σας για ένα τέταρτο περίπου. Θα ήθελα να πούμε άλλη μια φορά τον διαγωνισμό, ο οποίος είναι σε κρεμότητα. Ένα iPad τελευταίας γενιάς αξίας 720 ευρώ. Μπορεί να γίνει δικό σας αν μπείτε στο αφασία.gr και πατήσετε απλά ένα like. Αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση
και να γίνετε εσείς, να είστε εσείς οι τυχεροί ή ο τυχερός που θα κερδίσετε αυτό το χριστουγεννιάτικο δώρο που σας δίνει η αφασία.gr σε συνεργασία με την Ζούγκλα. Να θυμίσουμε όμως μια φορά και τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211-55-50-500, να μας βρείτε στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση, αλλά και στο Twitter με το όνομα πάλι Πρώτη Ανάρτηση, αλλά μπορείτε να μας στέλνετε και τα email σας στο πρωτοανάρτηση@zougla.gr. Να περάσουμε όμως τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Στο Κίεβο, λοιπόν. Στο Κίεβο, όπου Ουκρανοί αντικυβερνητικοί διαδηλωτές, οργισμένοι από την απόφαση της κυβέρνησης να επιδιώξει στενότερες οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία, έπειτα από την υπαναχώρησή της στην υπογραφή Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έριξαν το άγαλμα του Λένιν στο Κίεβο, που ειδικά στην Ουκρανική πρωτεύουσα συμβολίζει την πρόσδεση της χώρας στο άρμα της Ρωσίας. Δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters, που βρισκόταν επί τόπου, είδε διαδηλωτές να διαλύουν με άξινες το άγαλμα, αφού πρώτα το είχαν ρίξει στο έδαφος με σχοινιά και μεταλλικές μπάρες. Είχε προηγηθεί αντικυβερνητική διαδήλωση με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Φαίνεται λοιπόν και στα πλάνα το άγαλμα του Λένιν να πέφτει και χιλιάδες διαδηλωτές να πανηγυρίζουν. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πάμε από το Κίεβο να περάσουμε στην Τουρκία, όπου κύμα κακοχερίας και χιονιά έχει πλήττει την Τουρκία, τα κεντρικά και τα ανατολικά σημεία της κυρίως, καθώς και τις ακτές στη Μαύρη Θάλασσα. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε παγίδες στην Άγκυρα και άλλες πόλεις που έγιναν εκατοντάδες τροχέα με εκατοντάδες τραυματίες. Εξαιτίας λοιπόν των χιονοπτώσεων αποκλείστηκαν πάνω από 1000 χωριά στις ανατολικές επαρχίες. Να πούμε ότι σε 7 πόλεις έκλεισαν προληπτικά τα σχολεία για το επόμενο διήμερο. Από την Τουρκία να περάσουμε στην Ινδονησία και στην θανατηφόρα σύγκρουση τρένου με όχημα. Θανατηφόρα λοιπόν αποδείχθηκε η σύγκρουση αμαξοστοιχίας με όχημα στα νότια της πρωτεύουσας της Ινδονησίας, Τζακάρτα, το πρωί της Δευτέρας. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που κάποια βαγόνια τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο αριθμός των νεκρών φτάνει ήδη τους 30, με την πλειοψηφία να είναι γυναίκες. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το όχημα που ενεπλάκη στη σύγκρουση είναι φορτηγό και μετέφερε έφλεκτο υλικό, πιθανότατα υγροποιημένα γκαζάκια. Ο οδηγός του οχήματος παραβίασε την ένδειξη stop. Και λοιπόν να ξαναπεράσουμε στην Τουρκία, όπου βουλευτές ήρθαν στα χέρια για την λέξη Κουρδιστάν. Συμπλοκή σημειώθηκε την Δευτέρα στο τουρκικό κοινοβούλιο μεταξύ εθνικιστών βουλευτών και συναδέλφων του του φιλοκουρδικού κόμματος για τη χρήση της λέξης Κουρδιστάν, που εδώ και καιρό αποτελεί ταμπού στην τουρκική πολιτική. Οι αρχές της Άγκυρας αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τη λέξη Κουρδιστάν για να αναφερθούν την αυτόνομη περιοχή των Κούρδων στο βόρειο Ιράκ, προτιμώντας τον όρο Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση, καθώς φοβούνται ότι ο όρος Κουρδιστάν ενδέχεται να ενθαρρύνει τις αυτονομικές βλέψεις των Κούρδων της Τουρκίας. Οι αρχές της Άγκυρας αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τη λέξη Κουρδιστάν για να αναφερθούν στην αυτόνομη περιοχή των Κούρδων στο βόρειο Ιράκ, προτιμώντας τον όρο Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση, καθώς φοβούνται ότι ο όρος Κουρδιστάν ενδέχεται να ενθαρρύνει τις αυτονομιστικές βλέψεις των Κούρδων της Τουρκίας. Τη Δευτέρα, λοιπόν, οι βουλευτές του Εθνικιστικού Κόμματος MHP κατέθεσαν αίτημα ζητώντας να απαλληφθεί η λέξη Κουρδιστάν από τα πρακτικά του Κοινοβουλίου. Το αίτημά τους προκάλεσε την οργή των συναδέλφων τους του Φιλοκουρδικού Κόμματος Ειρήνης και Δημοκρατίας, ενώ βουλευτής του οποίου, ο Χασίπ Καπλάν, φώναξε «Το Κουρδιστάν, οι Κούρδοι και η κουρδική γλώσσα υπάρχουν». Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ερντογκάν χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη λέξη Κουρδιστάν όταν δέχτηκε τον πρόεδρο της αυτόνομης περιοχής του Ιράκ, Μασούτ Μπαρτζανί, στο μέρος λοιπόν όπου ζουν κυρίως Κούρδοι. Να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε από την Τουρκία στον Πάπα, όπου τι κάνει η Κυριακή. Ο οποίος καλεί, αναφέρει ότι ο Κύριος σας καλεί όλους. Μας ζητά να είμαστε οι μαθητές του, να παίξουμε στην ομάδα του. Δεν είμαστε μόνοι ούτε στα ψηλά ούτε στα χαμηλά. Ξέρω ότι στοχεύετε ψηλά, μη φοβάστε. Σας θέλω όλους έξω να προσέχετε τα εξτρέμ. Στο Ρίο θα γίνει χαμός. Είστε οι πρωταγωνιστές. Παίξτε μπροστά, ρίξε σουτ μπροστά. Ο Πάπας είναι μαζί σας. Με αυτά λοιπόν τα λόγια, ο Πάπας Φραγκίσκος συμβουλεύει και εμψυχώνει την εθνική ομάδα της Αργεντινής για τους αγώνες που ετοιμάζεται να δώσει απέναντι στην Ιγυρία
το Ιράκ, το Ιράν και την Βοσνία. Το βίντεο με τον Πάπα σε ρόλο προπονητή δόθηκε στη δημοσιότητα από το TUC Sports και είναι πραγματικά ξεχωριστό. Να περάσουμε όμως σε ένα άλλο θέμα, όπου ένας πρώην ποδοσφαιριστής τα παίρνει on camera για στημένες κάρτες. Συγκλονισμένη λοιπόν είναι η Βρετανία από τις νέες αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας για ποδοσφαιριστές που δέχονταν κάρτες έναντι αδράς αμοιβής. Πιο συγκεκριμένα η εφημερίδα Sun στην διαδικτυακή της εκδοχή ανήρτησε ένα βίντεο στο οποίο ο πρώην αμυντικός της Portsmouth, Sam Sonja, εξηγεί ότι μπορεί να μεσολαβήσει ώστε κάποιος ποδοσφαιριστής σε αγώνα της Champions League να αντικρίσει κάρτα με αντάλλαγμα δεκάδες χιλιάδες λίρες. Μάλιστα, ο εν λόγω ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε αγωνιστεί στην Εθνική Νιγηρίας, ενώ μάλιστα είχε συμφωνήσει για 5 μέρες το καλοκαίρι του 2012 με την Ξάνθη, εισπράττει μπροστά στην κάμερα 12.500 λίρες για να μεσολαβήσει, για να κανονίσει κάποιος παίκτης να πάρει κάρτα. Οι αποκαλύψεις ωστόσο δεν σταματούν εδώ, καθώς ο ίδιος ποδοσφαιριστής δήλωσε πως είχε χτυπήσει έναν ποδοσφαιριστή για να αποβληθεί έναντι περισσότερων από 80.000 ευρώ. Και να αφήσουμε τους ποδοσφαιριστές να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο θα χαροποιήσει, θα έλεγα, πολλούς νέους. Στα λεωφορεία λοιπόν και στα τρόλι θα έχουμε δωρεάν Wi-Fi. Θα μπαίνετε στο Facebook άνετα. Twitter, Instagram και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο θέλετε. Καθώς λοιπόν δωρεά παροχή ασύρματο ίντερνετ Wi-Fi σε τρόλεϊ και αστικά λεωφορεία ξεκινάνε οι οδικές συγκοινωνίες ανώνυμη εταιρεία. Το μετρό θα εφαρμοστεί αρχικά πιλωτική γραμμή των 6 και των τρόλεϊ στην λεωφορική γραμμή 302. Στους επιβάτες δίνει τη δυνατότητα Wi-Fi σύνδεσης με ταχύτητα έως και 4 γίγα, όχι G, 4G θα έλεγα μάλλον, όχι γίγα, είναι άλλο αυτό που πήγα να πω, όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση στα σημεία της διαδρομής όπου υπάρχει δίκτυα. Στόχος λοιπόν είναι το επόμενο διάστημα είναι να επεκταθεί στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό λεωφορείων και τρόλεϊ. Ένα πάρα πολύ θετικό νέο. Σούπα, θα χαίρονται οι νέοι να μπαίνουν στο ίντερνετ, στο Facebook. Τα καλά νέα της ημέρας. Ναι, μήπως έπρεπε να το κάνουμε έτσι αυτό, να το πούμε ως καλή είδηση της ημέρας. Και η επόμενη όμως καλή είναι. Όπως λοιπόν βγήκε ο κύριος Σαμαράς και είπε θα έχετε δωρεάν Wi-Fi σε όλη τη χώρα, έτσι και εμείς έπρεπε να βγούμε σήμερα το πρωί και να πούμε θα έχετε δωρεάν Wi-Fi σε λεωφορεία και τρόλεϊ. Ωραιότατα. Ωραιότατα. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Μαθητές στόλισαν δέντρο με 4.000 πλαστικά μπουκάλια. Ένα δέντρο λοιπόν με πλαστικά μπουκάλια στόλισαν οι μαθητές του δεύτερου δημοτικού σχολείου Ηλίου και το διασκέδασαν με χορό και τραγούδι. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μαζί με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων στήριξαν τα παιδιά σε αυτή τους την προσπάθεια και έφτιαξαν ένα καλέσθητο δέντρο που στολίζει την αυλή και το σχολείο τους. Το zoogla.gr ήταν εκεί και κάλυψε την εκδήλωση. Βλέπουμε εδώ πέρα και το απόσπασμα καθώς και το δέντρο. Αναμένω με λαμπάκια από ό,τι φαίνεται στα μπουκάλια γύρω-γύρω. Πάρα πολύ ωραία. Μα να σου πω το ωραίο. Εδώ και πάρα πολύ καιρό κατεβαίνω στο Σύνταγμα. Και στο Σύνταγμα βλέπω εργασίες, να κάνουν εργασίες, κλειστό εκεί το μέρος που φτιάχνουν το δέντρο. Λέω ρε παιδιά, τι γίνεται, τι δέντρο θα φτιάξουν. Και εκτός το πρωί βλέπω ένα καράβι. Περίμενα κι εγώ να δω το τεράστιο δέντρο που βλέπω κάθε χρόνο και χθες το πρωί είδα ένα πλοίο, ένα καράβι φωτισμένο. Κάτι είναι κι αυτό. Από το τίποτα, κάτι είναι κι αυτό, αλλά εντάξει. Λοιπόν, να περάσουμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Να πούμε πως ποιος γνωρίζει καλύτερα την περιοχή των Εξαρχείων από τους ίδιους τους κατοίκους. Ναι, όσο και αν σας φαίνεται λοιπόν περίεργο, τα Εξάρχεια έχουν και μόνιμους κατοίκους και οικογένειες να συγκαταλέγονται ανάμεσα σε αυτούς. Οι μαθητές του 5ου Λυκείου Αθηνών, δηλαδή του Λυκείου επί της Οδού Βαλτετσίου στα Εξάρχεια, δημιούργησαν μια 7-λεπτη ταινιούλα για το περιοδικό «Πάμε Σινεμά», θεματική της «Τι άλλο, η ζωή στα Εξάρχεια». Η μύθη και οι αλήθειες της περιοχής τους, στηριζόμενοι πάνω σε στερεότυπα που τις συνοδεύουν, παίζουν με τις δυσιδαινομονίες και τις παίρνουν να τις κάνουν μια προς μία να καταρρεύσουν με απολαυστικό teenage humor. Όλοι οι δημιουργοί 16 Μαΐου συνορθήλευμα πολλών εθνικοτήτων που ζουν αρμονικά μεταξύ τους και μοιράζονται τα ίδια όνειρα και τη ζωή. Τίτλος της ταινίας που έχει ήδη πάνω από 16.000 χτυπήματα στο YouTube, ανάλυσε το εσείς. Μην το αναλύσετε. Απλά να δούμε εδώ πέρα και τι λένε την ταινιούλα αυτή τη μικρή, να δούμε ένα απόσπασμα μάλλον. Ιδιαίτερη φήμη και να ακούσουμε. Φτάνει σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας. Γνώμη για τα Εξάρχεια, τι γνώμη έχετε. Αυτή με τα σακίδια που κοιμούνται στις παραλίες. Θα μπορούσαμε να πούμε γενικά
ότι αυτό που γνωρίζουν οι περισσότεροι για τα Εξάρχεια είναι κάπως έτσι. Υπάρχουν οικογένειες και εδώ που ζουν με τα μωρά τους, αλλά είναι διαφορετικές. Καλώς τους! Καλώς το μωράκι μου! Τι κάνεις σήμερα? Τι να έχει μωρέ, λίγα νεύρα έχει. Να, έσπασε και δύο μπιμπερό από το πρωί, εντάξει. Έλα καλή σώπα, θα του περάσει. Τα λέμε το απόγευμα. Γιαγιάδες που βγαίνουν για ψώνια. Τελείως διαφορετικές από τις γιαγιάδες που γνωρίζετε. Καλημέρα Αλέξη. Το Σάββατο έχω ένα πάρτι με 2-3 φίλες μου. Τι μου προτείνεις, τι μουσική μου προτείνεις? Να πάμε στο γερμανικό progressive, είναι αρκετά εντάξει, να πάμε στα αμερικάνικη ψυχεδέλεια. Που είναι πάρα πολύ ωραία. Velvet Underground, Steel Doors τα πρώτα. Τι λες? Αλλά μάλλον καλύτερα να μην πεις τίποτα. Δεν έχεις μέσα καλύτερα να ακούσεις κάτι. Έλα να ακούσεις και να διαλέξεις να μου πεις. Κόσμος που το πρωί, όπως σε όλες τις γειτονιές, κάνει τα ψώνια του για τα απαραίτητα που λένε. Εδώ πάλι με την τοπική έννοια. Για το Σαββατοκύριακο. Για τη Δευτέρα. Μαμά, τα βρήκα τα φτύλια. Τι ωραία. Γενικά το πρωί στα Εξάρτια έχει κόσμο παντού. Στα πάρκα. Στις γωνιές των δρόμων. Στα μαγαζιά. Ποιος είναι όμως ο κλασικός τύπος των Εξαρχείων? Καταρχάς έχει σίγουρα περίεργα μαλλιά. Σκουλαρίκια. Φοράει μαύρα γάντια. Μπότες με σίδερο μπροστά για όταν χρειαστεί να τα σπάσει. Αλυσίδα που κρέμεται στο πλάι. Η τσάντα του περιέχει αντισφυξιογόνο μάσκα, κουκούλα, μαχαίρια, μπορεί και όπλα. Η περιοχή μας έχει πολλά αστέρια. Ένα από αυτά η τοπική ποδοσφαιρική ομάδα μας, ο Αστέρας Εξαρχείων. Με οπαδούς, τι άλλο από... Έχεις και στη φυλακή πόσα χρόνια είσαι? 9. Επομένως σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα πιστεύω ότι τώρα έχεις σοφρονιστεί. Και είσαι πιο σοφός, έτσι δεν είναι? Είμαι πιο σοφός και παραμένω Αστέρας Εξαρχείων. Ελάτε τώρα να σας ξεναγήσουμε στο σχολείο μας. Ένα ιστορικό κτίριο. Το 5ο Λύκειο Αθηνών. Καλύτερα να στείλεις το παιδί σου στις φυλακές Κορυδαλλού, παρά σε αυτό εδώ το σχολείο. Κάθε πρωί τα παιδιά, μετά από ένα καλό πρωινό, ξεκινούν για το σχολείο. Ναι, ό,τι μέσα βρούνε. Και μετά στο μάθημα. Ίς και κύριο, το γουρούνικος κύριος, συνώνυμα του Ίς. Μαρία. Αστυνομικός κύριε. Μπάτσος. Στη συνέχεια διάλειμμα. Δύο γραμμούλες κύριε Παναγιώτη. Και πάλι μάθημα, εργαστήριο αυτή τη φορά, στο χημείο. Προσέχουμε το φοιτή. Είδαμε λοιπόν και το βίντεο από την ταινία στα Εξάρχεια. Να περάσουμε σε ένα ωραίο θέμα, καθώς 8 χέρια παίζουν πιάνο. Πώς? Θα δούμε σε λίγο. Να πούμε λοιπόν πως 4 μέλη των Piano Guys ερμηνεύουν το χριστουγεννιάτικο κομμάτι Angels We Have Heard on High με το δικό τους μοναδικό τρόπο, σε ένα πιάνο, δηλαδή 4x2, 8. Απολαύστε τους λοιπόν και επιστρέφουμε. Thank you.
Everybody, Paul here. You just watched our rendition of Angels We Have Heard on High. It is track number one on our album, A Family Christmas. If you haven't got a copy yet, you can get it on our website, pianoguys.com, or iTunes, Amazon. We've got links below. Also, you've been asking for sheet music. We've got it. We've got sheet music books or singles. We've got A Thousand Years, Michael Meets Mozart, Home, Begin Again, Just the Way You Are in this book. And we've got a book to go along with the album. Both books have cello parts. Hope you enjoyed the video. We did put a couple fun things in there. One of them is our elf on the shelf, Simone. See how many times you can spot him in all the different places we put him. We hope to see you in a city near you. We've got our tour schedule on our website. We love you guys and hope you have a Merry Christmas. Thanks for watching. Είδαμε λοιπόν και το βίντεο με το πιάνο. Το τελευταίο λίγο σημείο ήταν... Λίγο περίεργο θα έλεγα. Ναι. Φαντάζεσαι να πιάσεις ένα κουδάκι και να τα αγκαλιάσεις και κάτι έτσι και να ανατέβεις. Anyway, κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να πούμε πως θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη στις 9. Ακολουθεί η εκπομπή του Κώστα Πετινάκη, ένας τρελός κόσμος. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Ραντεβού λοιπόν αύριο το πρωί.